Βλέπουμε τώρα εδώ στην πρώτη μας κάρτα τις θερμοκρασίες που έχουμε στην επικράτεια. Ξεκινάμε στη βόρεια χώρα περίπου γύρω στους 2 με 4 βαθμούς Κελσίου. Οι υψηλότερες θερμοκρασιακές τιμές είναι προς την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Οι χαμηλότερες προς την περιοχή της Ηπείρου και της Δυτικής Μακεδονίας, όπου εκεί προσεγγίζουμε και το 0 και υπάρχει βέβαια και κίνδυνος παγετού. Τώρα στη Δυτική χώρα, αν πάμε λίγο πιο νότια, θα συναντήσουμε θερμοκρασίες κοντά στους 7 με 10 βαθμούς Κελσίου στην Ιθάκη, στο Αγρίνιο, στην Πάτρα, όπως επίσης χαρακτηριστικά και στην Καλαμάτα. Οι μεγαλύτερες θερμοκρασιακές τιμές εδώ προς τα δυτικά νοτιοδυτικά τμήματα της Πελοποννήσου, 9 τοπικά και 10 βαθμοί Κελσίου. Λίγο πιο ανατολικά, προς την Αργολίδα, συναντάμε ακόμη και 5 βαθμούς Κελσίου, αρκετό κρύο. Και εδώ βέβαια στην Αττική κάνει αρκετό κρύο. Τώρα νωρίς το πρωί είμαστε κοντά στους 7 βαθμούς Κελσίου. Και οι μεγαλύτερες βέβαια θερμοκρασιακές τιμές καταγράφονται από τους μετεωρολογικούς μας σταθμούς αυτή τη στιγμή στο Καστελόριζο και στη Ρόδο. Είμαστε γύρω στους 12 με 13 βαθμούς Κελσίου. Και εκεί λοιπόν έχουμε τις υψηλότερες ελάχιστες θερμοκρασίες. Πάμε να δούμε τώρα στην εικόνα του μετεωρολογικού δορυφόρου. Για να δούμε την ανάλυση που κάναμε πριν από λίγο, να δούμε αυτό το σύστημα κακοκαιρίας μας έρχεται από τα Βόρεια Βαλκάνια. Σήμερα λοιπόν θα βρεθούμε στο θερμό τομέα, όπως λέμε χαρακτηριστικά αυτού του βαρομετρικού χαμηλού που έρχεται από την περιοχή των Βορείων Βαλκανίων. Κάποιες αραιές συννεφιές θα περάσουν σήμερα από αρκετές περιοχές της χώρας μας, με έμφαση θα λέγαμε το Ανατολικό και Νότιο Αιγαίο. Σιγά σιγά όμως από το μεσημέρι και μετά οι συννεφιές θα πυκνώνουν από τα δυτικά προς τα ανατολικά και θα αρχίσουν βέβαια και οι βροχούλες από το απόγευμα και από τη βορειοδυτική Ελλάδα. Να δούμε λοιπόν αναλυτικά τώρα την εξέλιξη στην επόμενη μας κάρτα. Παρατηρήστε λοιπόν, αν μπορούμε να πάμε στην επόμενη μας κάρτα, πολύ σωστά, η επικράτεια λοιπόν σήμερα, τι καιρό λοιπόν θα έχουμε στη χώρα μας, πολύ καλές καιρικές συνθήκες, ηλιοφάνεια, λίγες αραιές συννεφιές. Τώρα νωρίς το πρωί, ίσως στα πιο ανατολικά, στα πιο ανοιχτά μάλλον τμήματα του νοτιοανατολικού Αιγαίου, εδώ προς το Καστελόριζο, ίσως έχουμε και πρόσκαιρες τοπικές ασθενείς βροχές, χωρίς όμως κάτι το αξιόλογο. Καλές καιρικές συνθήκες μέχρι και το μεσημέρι απόγευμα. Σιγά σιγά όμως από τα δυτικά προς τα ανατολικά θα αρχίσουν οι νεφώσεις να γίνονται περισσότερες και εκεί γύρω προς το βράδυ από τη βορειοδυτική Ελλάδα, από το Ιόνιο, δηλαδή από την Κέρκυρα και προς τα νότια θα αρχίσουν οι βροχοπτώσεις, οι οποίες κατά τη διάρκεια της νύχτας θα επεκταθούν στις περισσότερες κεντρικές και βόρειες περιοχές της χώρας μας. Σε ό,τι αφορά το πεδίο των ανέμων, τόσο μέσα στο Ιόνιο όσο και στο Αιγαίο δεν θα έχουμε κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα, τουλάχιστον μέχρι και αργά το απόγευμα από βόρειες διευθύνσεις, 4 τοπικά και 5 μποφόρ. Όμως κατά τη διάρκεια της νύχτας και από τα δυτικά πάλι προς τα ανατολικά θα αρχίσει να επικρατεί ένα δυτικό νοτιοδυτικό ρεύμα με εντάσεις στα 6 τοπικά και 7 μποφόρ. Μάλιστα αύριο θα μπει και ο βοριάς από το Ιόνιο με εντάσεις πάλι 7 τοπικά και 8 μποφόρ. Άρα λοιπόν θα ακολουθήσει και η πτώση της θερμοκρασίας. Παρ' όλα αυτά βέβαια σήμερα θα καταφέρουμε να φτάσουμε στη Βόρεια Ελλάδα και τους 17 βαθμούς Κελσίου και βέβαια σε υπόλοιπες περιοχές γύρω στους 16 με 18 θα φτάσει ο υδράκιος αργά το μεσημέρι. Πάμε να δούμε τώρα κάτι την περιοχή της Αττικής. Πολύ καλός ο καιρός σήμερα, να δούμε ηλιοφάνεια αλλά και λίγες αραιές συννεφιές. Προς το βράδυ, οι συννεφιές αυτές θα γίνουν λίγο περισσότερες. Οι άνεμοι από νότιες διευθύνσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας γύρω στα 4 με 5 μποφόρ και ο υδράργυρος θα καταφέρει να φτάσει αργά το μεσημέρι τους 17 με 18 βαθμούς Κελσίου στο λεκανοπέδιο, με έμφαση τα δυτικά, βορειοδυτικά τμήματα, εκεί λοιπόν που ευνοούνται και οι μεγαλύτερες θερμοκρασιακές τιμές. Πάμε να δούμε κάτι την περιοχή της Θεσσαλονίκης. Πολύ καλός ο καιρός και εδώ σήμερα. Ο Βαρδάρης τώρα νωρίς το πρωί προσεγγίζει στα ανοιχτά του θερμαϊκού τα 4 τοπικά και τα 5 μποφόρ. Από το μεσημέρι όμως απόγευμα και μετά θα μπει και εδώ νοτιοανατολικός άνεμος με αντίστοιχες εντάσεις. Και αρκετό κρύο τώρα νωρίς το πρωί. Ξεκινάμε από τους 4 με 7 βαθμούς Κελσίου. Οι χαμηλότερες θερμοκρασίες γύρω-γύρω από την πόλη μέχρι 15 αργά το μεσημέρι στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Να δούμε τώρα την εξέλιξη. Αύριο λοιπόν τσίχνω Πέμπτη. Αυτό το σύστημα κακοκαιρίας βασικά με δείξει και τις προηγούμενες ημέρες. Αυτό λοιπόν το βαρομετρικό χαμηλό με τους χρωματισμούς, οι βροχές και οι καταιγίδες θα αφορούν κυρίως την Ανατολική Ελλάδα. Πιο πολλά θα είναι τα φαινόμενα σε περιοχές που βρέχονται από το Αιγαίο. Ίσως είναι πιο έντονα τα φαινόμενα εκεί προς το Ανατολικό Νοτιοανατολικό Αιγαίο. Φανταστείτε ότι η κακοκαιρία αυτή θα αποτελέσει κατά κάποιο τρόπο καρμπών της προηγούμενης κακοκαιρίας μας πέρασε την προηγούμενη εβδομάδα. Σύντομη, κάποιες βροχές και καταιγίδες κυρίως όμως στα πιο ανατολικά τμήματα του Αιγαίου. Καθώς τώρα αυτό το σύστημα κακοκαιρίας θα συνδυαστεί με τις υψηλές πιέσεις, δηλαδή με τον καλό καιρό, δυτικότερα θα αρχίσουν να ενισχύονται και οι βοριάδες. 6, 7 τοπικά και 8 μποφόρ θα το δούμε καλύτερα αυτό βέβαια την Παρασκευή. Πάμε λοιπόν στην επόμενη μας κάρτα να δούμε και την Παρασκευή. Καθώς το σύστημα αυτό θα φύγει προς την περιοχή της Κύπρου, θα αρχίσει να βελτιώνει το καιρός από τα δυτικά προς τα ανατολικά, θα μείνουν όμως οι βοριάδες και η θερμοκρασία σιγά σιγά θα αρχίσει να πέφτει. Να δούμε λοιπόν και το Σάββατο. Θα κάνει ένα πισωγύρισμα αυτή η κακοκαιρία. Βλέπετε λοιπόν ότι και πάλι στην Ανατολική Ελλάδα κυρίως θα έχουμε κάποια φαινόμενα βροχές και τοπικές καταιγίδες μέσα στη θάλασσα και κάποιες βέβαια χιονοπτώσεις σε ορεινές περιοχές προς την Εύβοια και την Ανατολική Στερεά. Και κλείνουμε βέβαια με την Κυριακή, όπου αυτός ο αντικυκλώνας από τη Δυτική Ευρώπη εξαπλώνεται και πάλι προς την περιοχή μας. Έρχεται και πάλι άνοιξη, ανεβαίνει σιγά σιγά η θερμοκρασία και η νέα εβδομάδα θα ξεκινήσει πάλι με θερμοκρασίες κοντά στους 17 με 18.